Γεια σου φίλοι μου, σήμερα αυτό που θέλω να σας παρουσιάσω είναι έναν τρυπάδο ατμοποιητή, τον Flybone RDH iVogo, ο οποίος είναι κατάλληλος για στισίματα με χαμηλές αντιστάσεις. Πάμε να δούμε περισσότερα. Ο Flybone RDA έρχεται μέσα σε αυτό το διάφανο κουτί. Στο πίσω μέρος του κουτιού βλέπουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του ατμοποιητή. Πάμε να τον ανοίξουμε, να δούμε τι περιλαμβάνει μέσα στο κουτί. Μέσα στο κουτί έχει τον ατμοποιητή. Έχει κάποια extra O-rings σε περίπτωση που μας κοπεί κάποιο υφθαρθή. Έχει 4 επιπλέον βίδες για τις θέσεις των σειρμάτων μας. Έναν αντάπτορα για επιστόμια 510. Και ένα ίσιο κατσαβιδάκι. Ο ατμοποιητής μας αποτελείται από 5 βασικά μέρη. Το drip tip είναι από πυρήμαχο γυαλί. Έχει εσωτερική διάμετρο 17 mm, εξωτερική διάμετρο 20 mm και ύψος 12 mm. Το top cap στο πάνω μέρος έχει υποδοχή για τον drip tip μας ή για τον αντάπτορα για 510 επιστόμια. Στο κάτω μέρος εξωτερικά έχει υποδοχή για το βαρέλι του ατμοποιητή και εσωτερικά κουμπώνει το turbo fan. Το βαρελάκι του ατμοποιητή βλέπουμε ότι στο κάτω μέρος έχει 3 μακρόστενες τρύπες. Αυτές οι τρύπες είναι για να μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ατμοποιητή μας ανάλογα εάν τον έχουμε στήσει με μονή αντίσταση ή με διπλή αντίσταση. Εάν τον έχουμε στήσει με διπλή αντίσταση, τότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε το βαρελάκι πάνω στην βάση του ατμοποιητή σε τέτοια θέση, ώστε να είναι και οι δύο τρύπες ανοιχτές, και αν τον έχουμε στήσει με μονή αντίσταση, τότε χρησιμοποιούμε τη μεσαία τη τρύπα, την οποία και τοποθετούμε από τη μεριά που έχουμε στήσει την αντίστασή μας. Στο κάτω μέρος του ατμοποιητή βλέπουμε τις εισαγωγές αέρα, οι οποίες και καταλήγουν κάτω από τις αντιστάσεις μας. Επίσης βλέπουμε τις δύο θέσεις του εξωτερικού πόλου και τις δύο θέσεις του κεντρικού πόλου. Η διάμετρος της κάθε τρύπας είναι 2 mm. Το deck του ατμοποιητή βλέπουμε ότι είναι αρκετά βαθύ, οπότε η απορρόφηση υγρού είναι σαφώς μεγάλη. Αποφάσισα να στήσω τον συγκεκριμένο ατμοποιητή
με κλάπτον αντιστάσεις, τις οποίες τις έφτιαξα με σήμα κάθαρα α1 22 gauge 0,64 mm, το οποίο και έκανα κλάπτον με σήμα κάθαρα α1 28 gauge 0,32 mm. Η μέτρηση που μου δείχνει το ομόμετρο είναι 0,16 ohm. Προτού βάλω υγρό στις αντιστάσεις μου, ένα τελευταίο που θέλω να τσεκάρω είναι τοποθετώντας το βαρελάκι ότι δεν βρίσκουν οι αντιστάσεις μου πάνω σε αυτό. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Προτού κλείσω το βίντεο, θα ήθελα να πω τις πρώτες μου εντυπώσεις σχετικά με το Flybone RDA. Το επιστόμιο είναι απίστευτα τεράστιο. Το Turbo Fan δεν κάνει θόρυβο, όπως μας είχε συνηθίσει ο Turbo RDA της Tobacco. Το ότι ο αέρας καταλήγει κάτω από τις αντιστάσεις μου, θεωρώ ότι επηρεάζει θετικά σε μεγάλο βαθμό την απόδοση γεύσης. Ο ατμός δεν είναι καυτός. Και αυτό γιατί το μεγάλο επιστόμιο, το ψηλό βαρελάκι και επίσης το Turbo Fan χαμηλώνουν πάρα πολύ τη θερμοκρασία του ατμού που καταλήγει στο στόμα μου. Το deck του ατμοποιητή μας είναι πολύ βαθύ, οπότε η απορρόφηση υγρού είναι πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε σύντομα με περισσότερα βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους!